Σήμερα θα μιλήσουμε για την νέα γενιά Verando που παρουσιάσαμε εδώ στο Πορτοχέλι. Παρουσιαστήκαν τα δύο νέα μοντέλα 300 και 200 ύπων. Πρόκειται για νέες μηχανές με σημαντικές βελτιώσεις έναντι των προηγουμένων μοντέλων. Οι βελτιώσεις αυτές αφορούσαν δύο πράγματα. Πρώτον, να αυξήσουν την ισχύ των μηχανών Verando και δεύτερον, να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση των καύσιμων. Το τμήμα R&D, Research and Development της Mercury, μελέτησε προσεκτικά τον κινητήρα από το βολάν, από την κορυφή δηλαδή, μέχρι κάτω την προπέλα. Και μελέτησε όλο το σύστημα μετάδοσης κίνησης σε ό,τι αφορά τριβές. Είδαν λοιπόν, διαπιστώσανε ότι και ο χώρος μέσα στο στροφαλοθάλαμο κατανάλωνε μεγάλη ισχύ, ωφέλιμη ισχύ, αντί αυτή η ισχύ να κατεβαίνει κάτω στην έλικα. Και επίσης διαπιστώσανε ότι χρησιμοποιούσαν χυτά έμβολα, μεγάλης μάζας έμβολα, τα οποία και αυτά χρειαζόντουσαν μεγάλη ισχύ. Επίσης διαπιστώσανε ότι μέσα στο χώρο αυτό διαμορφωνόταν ένα μεγάλο νέφος αεροποιημένου λιπαντικού, λαδιού δηλαδή, το οποίο το μειώσανε δραστικά με την τροποποίηση των εδράνων ολίσθησης. Η μείωση αυτή επέτρεψε την αύξηση της ισχύως κάτω στην έλικα και επίσης τροποποιήσανε, αγριέψανε με λίγα λόγια, όλο τον εκεντροφόρο εισαγωγής. Η μηχανή ανέπνεε καλύτερα και δημιουργήσανε έναν εικονικό πέμπτο χρόνο σε ένα τετράχρονο κινητήρα. Κατά συνέπεια, η μηχανή αύξησε σημαντικά την ισχύ της και μείωσε σημαντικά την κατανάλωσή της. Δηλαδή, έχουμε ένα κινητήρα 200 ύπων, ο οποίος πλησιάζει, αν μη τι άλλο, την κατανάλωση στις μεσαίες στροφές με ένα κινητήρα 115-135 ύπων. Αυτό σταδιακά θα εφαρμοστεί και σε όλη την γκάμα των κινητήρων Verando, σε όλη την γκάμα δηλαδή των κινητήρων από 135 μέχρι και 300 άλογα. Και φυσικά χρόνο με το χρόνο θα περιμένουμε και άλλες βελτιώσεις, όχι μόνο στα μηχανολογικά μέρη των κινητήρων, αλλά και στα λειτουργικά μέρη των κινητήρων, στα συστήματα διαχείρισης, στα ψηφιακά χειριστήρια DTS και σε όλη την γκάμα των παρελκομένων των μηχανών αυτών.
Είμαστε σε ένα τεχνοχάλ, ένα CDNA99 και θα δοκιμάσουμε τις 300 της νέας Verando. Το συγκεκριμένο σκάφος τι μας δίνει, τι τελική μας δίνει, cruising, στροφές κτλ. Cruising speed είναι 38 με 40 κόμβι, με κατανάλωση 1,6 μόλις λίτρα για τις δύο μηχανές. Κατανάλωση που χρειάζεται εξάμετρα σκάφη με 1,150 ραδιχρόνια. 1,6 και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί, ναι. Η τελική του είναι ποικίλη. Με τις προπέλες της τουριστικές η τελική του είναι 66,5 κόμβι. Από εκεί και πάνω έχουμε άλλες προπέλες για άλλες χρήσεις αγωνιστικές. Αναλόγως στη χρήση του καθενός. Το συγκεκριμένο τώρα τι θα δούμε. Δεν θα δείτε παραπάνω από 63. Είμαστε κυρίες γι' αυτό. Ωραία, να ρίξουμε ένα ματιά να δούμε.